Στις 6 Αυγούστου 1945, ένα αμερικανικό βομβαρδιστικό που ονομάζεται Enola Gay έριξε την ατομική βόμβα με την κωδική ονομασία Μικρό Αγόρι πάνω από την πόλη της Χιροσίμα. Περίπου 140.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Τρεις μέρες αργότερα ακολούθησε η ρήψη μιας δεύτερης βόμβας στο Ναγκασάκι. 6 μέρες αργότερα η Ιαπωνία παραδόθηκε στους συμμάχους και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος τερματίστηκε. Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε σηματοδοτώντας τη στιγμή που η βόμβα χτύπησε τη Χιροσίμα. Επιζώντες και συγγενείς συγκεντρώθηκαν στο Πάρκο Ειρήνης της πόλης για την 75η επέτειο από τον βομβαρδισμό. Οι εκδηλώσεις μνήμης περιορίστηκαν φέτος λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίντζο Άμπε, κατέθεσε ένα στεφάνι λουλουδιών. Η εμπειρία του πολέμου στη χώρα οδήγησε σε ένα ισχυρό ειρηνικό κίνημα και αφοσίωση σε έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά. Ο δήμαρχος της Χιροσίμα ήταν ο πρώτος που μίλησε. Δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψουμε να επαναληφθεί αυτό το οδυνηρό παρελθόν. Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να απορρίψει τον εγωκεντρικό εθνικισμό και να ενωθεί ενάντια σε όλες τις απειλές. Ο Πρωθυπουργός ανανέωσε τη δέσμευσή του να διατηρήσει την Ιαπωνία απαλλαγμένη από πυρηνικά. Το έθνος μας θα διατηρήσει σταθερά τις τρεις μη πυρηνικές αρχές. Να μην κατέχει, να μην παράγει και να μην επιτρέπει την είσοδο πυρηνικών όπλων στη χώρα. Να χρησιμεύσει ως γέφυρα σε χώρες με διαφορετικές θέσεις, καλώντας διαρκώς σε διάλογο και δράση. Η Ιαπωνία θα ηγηθεί των προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας για την υλοποίηση ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα. Οι επιζώντες κάλεσαν τους παγκόσμιους ηγέτες να επισκεφθούν τη Χιροσίμα και να δουν την πραγματικότητα του ατομικού βομβαρδισμού.